ειδικούς που περιφρούν. Θα περάσουμε στην Σαραγώσα για να δούμε τι έχουν να μας πούν οι... Εδώ βλέπουμε βέβαια τους Ισπανούς να σηκώνουν το τρόπαιο. Πατίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω. Πάντως μπροστά στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Μεσάνυχτα σχεδόν της Πέμπτης Παρασκευή. Θα ήθελα να παραμείνουμε λιγάκι σε αυτή την εικόνα, διότι είναι σε εξέλιξη. Μήπως μπορεί ο συνάδελφος κ. Σαραντάκος να μιλήσει με αυτά τα παιδιά, γιατί τα κάνουν όλα αυτά, τι ζητάνε τελικά, γιατί πραγματικά. Ναι, εναντίον ποιου είναι. Είναι απλώς ξέσπασμα επειδή ο Ολυμπιακός ή τα έχουν με κάποιον. Διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει. Ναι, μας ακούτε. Να ρωτήσουμε αν δεν έχει αντίρρηση Κώστα Χαραδαμέλα. Ναι, ναι. Εάν μπορείς, Γιώργο, γιατί βλέπω είναι εκνευρισμένοι όλοι εκεί. Ακούω κάτι απειλές, θα τα σπάσουμε όλα. Γιατί γίνανε αυτά τα επεισόδια, για πες μας. Γιατί γίνανε, γιατί είναι χαμούρης η Παναθηναϊκή γι' αυτό. Τι δουλειά έχει ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Κατάλαβα, Γιώργο, δεν χρειάζεται να συνεχίσεις. Γιώργο, είναι πολύ εύγλωτη η απάντηση του νεαρού αυτού. Είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας του. Γιώργο. Ναι, σε ακούω. Είναι πολύ εύγλωτη η απάντηση αυτού του νεαρού. Είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας τους. Είναι εναντίον όλων και χωρίς να ξέρουν και αυτοί γιατί. Εσείς είναι φανερό, είναι φοβούμαι ότι θα έχετε μια μακριά νύχτα εκεί. Θα πρέπει να μείνετε, διότι πλέον το ρεπορτάζ βάβει να είναι αθλητικό, γίνεται αστυνομικό. Ίσως χρειαστεί η συνδρομή σας και για το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Πέφτουνε πολλές βόμβες μολότοφ ήδη. Δακρυγόνα έχουν πέσει, παιδιά, εκεί. Με ακούει κανείς? Δακρυγόνα έχουν πέσει. Παιδιά, και εμείς, του θανάτου του Ολυμπιακού είμαστε. Ας κόψουμε για την ώρα τα πλάνα από τον Πειραιά. Θα ξαναπάμε στον Πειραιά να δούμε, να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον... Ναι, ας πάμε πάλι στον κύριο Στεργάκο για μια ακόμη ερώτηση, η οποία ίσως να είναι λίγο αφελής για έναν τεχνικό, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο Ντέιβις Στεργάκος εργάστηκε και σαν τεχνικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Ρεάλ έπαιξε αυτό που μπόρεσε να παίξει. Εγώ δεν νομίζω ότι κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Σαμπόνιτς, αυτό που είπε και ο κύριος Κυρίτσης, έχει δίκιο. Είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά χρόνια, ο καλύτερος σεντρεφόρ, αλλά δεν είναι μόνο σεντρεφόρ. Θέλω να συμπληρώσω, είναι και playmaker. Στην πλατεία Κοραέ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιός, να έχει εξομαλυνθεί. Και αυτό το λέω διότι υπάρχει κανονική πλέον ροή της κυκλοφορίας στις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες που είναι στην καρδιά του Πειραιά και αυτές δεν είναι άλλες από την Ηρώνου Πολυτεχνείου, καθώς και τη Βασιλείος Γεωργίου, δηλαδή τους δύο δρόμους που είναι παραπλεύρος της πλατείας Κοραή. Οι άνδρες των ΜΑΤ έχουν φύγει πλέον σχεδόν όλοι. Βλέπουμε πλάνα από τις καταστροφές, Νίκο, αυτή τη στιγμή. Τα βλέπουν και τηλεθέαση. Στην Πάντρα, Πετροπόλεμο, Ξύλο. Τότε βεβαίως ήταν δύο ελληνικές ομάδες που έπαιζαν μπάσκετ. Σήμερα είναι ήσυχα τα πράγματα πώς είναι. Καλησπέρα σας από την Πάτρα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία Γεωργίου, όπου πριν από λίγα λεπτά έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Αστραπιαία έφτασε και μία δημιουργία των ΜΑΤ εδώ με μία κλούβα για κάθε ενδεχόμενο. Πραγματικά μετά τα προχθεσινά επεισόδια, τα έκτροπα που είδαμε και από την τηλεόραση του Αντένα, απόψε η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Αυτά μπορώ να πω ότι επικρατεί μια περίεργη ατμόσφαιρα. Η πιθανότητα επεισοδίων δεν έχει εκλείψει, καθώς υπάρχει συγκέντρωση οπαδών και των δύο ομάδων σε διαφορετικά σημεία στην πόλη. Μέχρι στιγμής βέβαια τα πράγματα κυλάνε ήσυχα και να ευχηθούμε ότι η νύχτα θα κυλήσει ήρεμα ολόκληρη απόψε. Ολυμπιακού προς την Δευτέρα Μεγαρχίας, για όσους ξέρουν τον Πειραιά, Δευτέρα Μεγαρχίας είναι ο δρόμος, η παράλληλος της, η κάθετος μάλλον της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά. Πάντως θέλω να επαναλάβω ότι η κατάσταση εδώ είναι ιδιαίτερα έκρηθμη και μπορεί να θρυνήσουμε δέσσερα. Ρωτάω εάν γίνονται σε πολλά σημεία του Πειραιά τα επεισόδια αυτά ή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και στο Πασαλιμάνι. Αρμόδιος να μας απαντήσει είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Οδάρας, ο οποίος είναι δίπλα μας. Γιάννη, τα επεισόδια γίνονται και σε άλλες περιοχές του Πειραιά. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις κάνει μια βόλτα σε όλες τις κεντρικές πλατείες. Τι γίνεται στις άλλες περιοχές? Εγώ έχω δυστυχώς μια εικόνα μόνο από το Πασαλιμάνι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Τι γίνεται στις άλλες περιοχές? Γιώργο, πήγα σε όλο γενικό στον Πειραιά. Πραγματικά τα επεισόδια είναι εκτεταμένα, είναι σε όλες τις περιοχές του Πειραιά. Βιτρίνες σπάνε, οι οπαδοί τελικά του Ολυμπιακού είναι σε έξαλλη κατάσταση, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, είμαστε δημοσιογράφοι τόσα χρόνια, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μια νέα επίθεση των ΜΑΤ, αν δεν έχω καταλάβει.
Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Πασαλιμάνι, στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις τελείωσε το παιχνίδι στην Γρηγορίου. Πώς θα μέσω μετά. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Εντυπώσεων είναι πολύ έτσι. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι ειδησιομανής, διάβαζα τις ισπανικές εφημερίδες που πριν από το Final Four, όταν είχαν έρθει οι Ολυμπιακοί. Φωτιές βλέπουμε, σπασμένα μαγαζιά, βόμβες Μολότοφ, επιθέσεις αστυνομίας. Βρισκόμαστε σε απευθεία σύνδεση. Εάν μας ακούει και ο Σαραντάκος. Μας ακούει και ο Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος μας ακούει. Δεν μας ακούει. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια κρίση κατά στον Πειραιά. Ναι, η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Αυτό που φοβήθηκα, Κώστα, ότι θα άρχιζαν δειλά-δειλά και εν συνεχεία ο ένας θα. Ξέρεις πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας παρασύρει τον άλλον και συνεχεία, ναι, απλώνεται. Και όταν δεν υπάρχει και πρόβλεψη από την αστυνομία για κάτι τέτοιο, και βέβαια ήταν και λογικό να μην υπάρχει, διότι υποτίθεται ότι εφόσον δεν είχαμε νίκη, θα έπρεπε η απογοήτευση να τους οδηγήσει όλους στα σπίτια τους. Ναι. Αυτή τη στιγμή ή να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Ετοιμάζεται ο κύριος Μπατής. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν αμέσως και μετά ανταπόκριση ζωντανή από Σαραγώσα από τον κύριο Μπατή. Εδώ φίλες και φίλοι είναι τα πλάνα από τον Λευκό Πύργο. Βλέπετε φιλάθλους Θεσσαλονίκης να πανηγυρίζουν. Να πανηγυρίζουν βέβαια όχι την κατάκτηση του τροπέου από την Ρεάλ, αλλά σίγουρα την απώλειά του από την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάποια βεγγαλικά, καπνογόνα, φωτιές, όλα αυτά με φόντο το Λευκό Πύργο, χωρίς όμως να υπάρχουν επεισόδια. Διαφημίστε μέσα μετά. Όπως με πληροφορούν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο. Δεν μπορούν να πούνε αν θα γίνει μια δυναμική καταστολή των επιθέσεων των οπαδών του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, όμως, εμείς γινόμαστε μάρτυρες. Γιάννη, να σε διακόψω, με συγχωρείς ένα λεπτό. Οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Μαρία, είναι μπροστά στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι. Μόλις είδαμε άνδρες των Μάντα συλλαμβάνουν ένα αερό φύλαθλο. Ναι, είναι στη Μαρίνα στο Πασαλιμάνι αυτές οι εικόνες, μπροστά από το ρολόι, όπως είναι πιο γνωστή για τους Πειραιώτες η περιοχή αυτή. Είναι προφανής η επιδίωξη των δυνάμεων των ΜΑΤ να διαλύσουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ. Συλλήψεις δεν έχουν γίνει ακόμα από ό,τι μπορώ να ξέρω. Εγώ από εδώ δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θες κάτι να ρωτήσεις. Εκτός από αυτή που είδαμε πριν από λίγο. Τα επεισόδια πώς ξεκίνησαν, όταν ο παδί ενικεί στην περιοχή που βρίσκεται. Είναι εκατοντάδες φιλάθλοι, Μαρία, εδώ αυτή τη στιγμή. Τόσο στην Γρηγορίου Λαμπράκη, όσο και στην Δευτέρα Μεραρχία έχουν βάλει φωτιές σε κάδους σκουπιδιών. Το πνεύμα, το κλίμα μάλλον κάθε άλλο παρά ευχάριστο είναι, το Πασαλιμάνι θυμίζει πεδίο μάχης. Εικόνες πράγματι πρωτόγνωρες για την πόλη του Πειραιά. Οι αστυνομικοί βλέπουμε, βρίσκονται. Μαρία, βλέπουμε και πάλι μια επέμβαση των ΜΑΤ. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Προσπαθούν να διώξουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προς την Δευτέρα Μεραρχία, προς την περιοχή της Πειραϊκής και την Φρεατίδα. Δεν ξέρω, Μαρία, αν εσύ θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά πάντοτε. Ομόνια. Λοιπόν, η Ομόνια που έχουμε και νέα επεισόδια. Τα επεισόδια είναι δυσάρεστα ασφαλώς. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Μάλλον είναι οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι έχουν ανάψει φωτιές, φωτοβολίδες. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω, να διακρίνω τι ακριβώς είναι. Α, μερικές φωτοβολίδες βλέπω εκεί. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε θύματα. Δεν ξέρω αν είναι συγκρούσεις ή αν είναι απλώς επεισόδια με φωτιές. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, είναι απλώς φωτιές. Είναι μια αγανάκτηση. Απογοητευμένοι οπαδοί ενδεχομένως, οι οποίοι δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν την πίκρα τους, τη στενοχώρια τους. Και θα έλεγα ότι εντάξει. Τα είδαμε, αμοντάρισα τα πλάνα, μόλις μας ήρθε. Δεν αρκούν οι λέξεις, να καταδικάσουμε ασφαλώς αυτά τα έκτροπα, αλλά γινόμαστε και κουραστικοί να το επαναλαμβάνουμε, οπότε απλώς θα τα παρακολουθήσουμε. Βλέπετε τα μάτια. Νομίζω ότι έχουν κάποιο. Α, να οι φωτιές που έχουν ανάψει. Φωτιές από βεγγαλικά και από φωτοβολίδες. Δεν ξέρω αν γίνονται συγκρούσεις, δεν με έχουν μεταφέρει. Μάλλον ευτυχώς δεν υπάρχουν συγκρούσεις.